Σε ισχύει, τέθηκε από σήμερα το πρωί και για μία εβδομάδα το πρώτο καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο περιλαμβάνει προϊόντα επώνυμα αλλά κυρίως ιδιωτικής ετικέτας. Καλό είναι να το κάνουμε αυτό για να ψωνίζει ο κόσμος. Είναι κάτι πάντως. Τώρα αρκετό ή όχι δεν ξέρω. Θα δούμε στην πορεία. Στόχος του μέτρου είναι η συγκράτηση τιμών για μια ομάδα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που καθορίστηκαν από το Υπουργείο, ενώ κάθε επιχείρηση σούπερ μάρκετ θα επιλέγει αυτόνομα τους κωδικούς των προϊόντων που θα εντάσσονται στο καλάθι και τις τιμές τους. Τα ζητήματα ωστόσο που ανακύπτουν είναι πολλά, όπως εκείνο του αθέμητου ανταγωνισμού, καθώς αφορά σε μια σειρά από συγκεκριμένες επιχειρήσεις με συγκεκριμένο τζίρο, με τον αριθμό 51 μπροστά στα χιλιάδες απαραίτητα τα περισσότερα προϊόντα και τους κωδικούς, ακόμη και των μεσαίων επιχειρήσεων. Να μοιάζει για τους περισσότερους καταναλωτές τη στιγμή που ανατιμώνται τα πάντα στα γόνα στον ωκεανό. Ούτε καν τα κοίταξα. Πήρα αυτά που είναι τα απολύτως απαραίτητα. Έτσι κι αλλιώς τα σούπερ μάρκετ τις προσφορές τις κάνουν στα προϊόντα. Για το καλάθι δηλαδή της οικογένειας. Εγώ δεν είδα τίποτα. Εγώ δεν είδα τίποτα. Λέω την αλήθεια μου. Τώρα δεν βλέπω εγώ. Δεν ξέρω. Τούτο λέει ήταν προσφορά. Τι λόγο θα βγει, δεν ξέρω. Ιδιαίτερη προσοχή δεν δώσαμε. Ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα τι να πούμε. Πήραμε αυτά που θέλαμε και φύγαμε. Άμα πιάσει, θα το ιδιούμε. Οι περισσότεροι καταναλωτές λοιπόν εκτιμούν πως το μέτρο αυτό δεν αρκεί και ζητούν στην πραγματικότητα τα αυτονόητα. Καμιά αύξηση στις συντάξεις. Όπως ανεβαίνουν αυτά, να ανεβαίνει και η σύνταξη. Να πέσουν οι τιμές. Γιατί έχουν αυξηθεί τα πάντα. Πρέπει να προσεχθούν οι τιμές, όσο είναι το δυνατόν, χαμηλότερες. Καλό θα ήταν να ήταν σε όλα τα προϊόντα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει. Εμείς δύο ανθρώποι είμαστε. Μειωθούν για τα κακό είναι για τις οικογένειες. Που έχουν παιδιά, που έχουν εκείνα, που θέλουν να σπουδάσουν. Λοιπόν, αυτό είναι το κακό για μας, τις γέρους άσχετους.